Κάθε κούρσα στοιχίζει ακριβά στους ιδιοκτήτες ταξί, καθώς πληρώνουν χρυσάφι τα καύσιμα και στην πορεία προκύπτουν άλλα τόσα έξοδα για την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων. Ακόμη κι αν περίμεναν με ανυπομονησία την τουριστική σεζόν και τις κούρσες προς τα τουριστικά θέρετρα, σύμφωνα με το σωματείο, τα έξοδα αυξήθηκαν, αλλά όχι και οι τιμές. Από τη στιγμή που δεν ανέβηκε το ταξίμετρο, δεν ανέβηκε το κόμιστρο. Τι θέλω να πω, το 2008 παίρναμε 35 ευρώ για να πάμε από Ηράκλειο Χερσόνησο. Το 2022 στα 35 ευρώ συνεχίζουμε να δουλεύουμε, γιατί το κόστος από το 8 μέχρι σήμερα έχει ανέβει 80%, που σημαίνει ότι από το κέρδος μας χάνουμε. Με τον κλάδο να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, ήδη υπάρχει επίσημα αίτημα για αυξήσεις, ακόμα και αν αυτό θα δυσαρεστήσει τους πελάτες. Δυστυχώς θα αναγκαστούμε και ζητάμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού να ζητήσουμε μία μικρή αύξηση, γιατί δεν μπορούμε πλέον σαν ταξί να επιβιώσουμε. Οι ιδιοκτήτες ταξί αναποθέτουν τώρα τις ελπίδες τους στην επιδότηση καυσίμων. Ακόμη όμως και αυτή η βοήθεια αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό με τον ξέφρενο ρυθμό των αυξήσεων που καταγράφονται. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να είναι όπως θα είναι. Θα κάνουμε υπομονή και θα το παλέψουμε όπως έχει. Είναι για μας τα καύσιμα η πρώτη ύλη εδώ πέρα και έτσι όπως τα έχουν κάνει είναι δύσκολο για μας, θα το παλέψουμε. Βεβαίως θα βοηθήσει. Αν και λένε ότι θα είναι πολύ μικρή η επιδότηση για τα ταξί. Ό,τι δώσουν καλό είναι για τον κόσμο. Έχουμε απορροφήσει ενδιάμεσα μία πτώση του ΦΠΑ, την έχουμε απορροφήσει εμείς στα ταξί. Κατανοούμε τη δυσκολία του πολίτη και προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως αναφέρουν οι ταξιτζίδες, πλέον τίθεται ξεκάθαρο θέμα επιβίωσης, καθώς δεν βγαίνει ούτε το μεροκάμα του.